Η διασημότερη φανέλα πόσες δημιούργησε η Admiral ήταν αυτή της Εθνικής Αγγλίας του 1982. Αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή μιας σχέσης που είχε ξεκινήσει περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή από τον καιρό που ο Gordon Banks επέλεγε μια φανέλα της Admiral για το παγκόσμιο κύπελο του 1966. Ο τερματοφύλακας θρύλος της Αγγλίας αγωνιζόταν εκείνη την εποχή στη Λέστερ, εκεί όπου βρισκόταν και το πρώτο εργοστάσιο της Admiral, η οποία τον προμήθευε με αθλητικό υλικό και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Ο Banks επέλεξε να φορέσει αυτή τη φανέλα για την ποιότητά της, δίχως να λάβει αμοιβή για αυτή τη συνεργασία, και κάπως έτσι η Admiral είχε την τιμή να ντύσει κάποιον που με τη φανέλα της κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Ο μάνατζερ Don Revy, που είχε δώσει στην Admiral την πρώτη ευκαιρία να ντύσει ένα σύλλογο, τον καιρό που εργαζόταν στη Lynch, βρέθηκε το 1974 στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας και τότε ζήτησε από την Admiral να σχεδιάσει τις στολές της Εθνικής Ομάδας. Οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν ένα νέο σχέδιο μιας λευκής φανέλας με μια κόκκινη και μπλε ρίγα κάτω από κάθε χέρι και αυτή έγινε η πρώτη τρίχρωμη εμφάνιση της Αγγλίας στην ιστορία της. Αυτή έγινε και η πρώτη φανέλα που τέθηκε προς πώληση στους ποδοσφαιρόφιλους της Αγγλίας. Στις 30 Οκτωβρίου 1974, η Αγγλία φόρεσε για πρώτη φορά μια επώνυμη εμφάνιση στον αγώνα εναντίον της Τσεχοσλοβακίας στο Wembley μπροστά σε 85.000 θεατές. Λευκός γιακάς, κόκκινα και μπλε διακοσμητικά στο μανίκι, στο γιακάκι στις μανσέτες, μπλε σόρτς με κόκκινες και λευκές ρίγες στο πλάι, λευκές κάλτσες με κόκκινες και μπλε ραμές στην κορυφή. Μία νίκη με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1976 ήταν αρκετή για να κάνει δημοφιλία αυτή τη φανέλα και να αυξήσει τη δημοφιλία της Admiral. Το 1974, η Admiral υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία με την Αγγλική Ομοσπονδία για την παροχή ρουχισμού για ολόκληρη την ομάδα της Αγγλίας με αρχικό κόστος 15.000 λίρες ετησίως. Βάσει της συμφωνίας, η Admiral μπορούσε να προμηθεύσει την εθνική και με φόρμες για τα ταξίδια και με ιατρικές τσάντες με το λογότυπό της για τον πάγκο. Η προσθήκη του σήματος της εταιρείας, οι δίχρωμες ρίγες στους ώμους της φανέλας, ο πιο ανοιχτός μπλε τόνος στο σόρτς έγιναν λόγοι έντονης κριτικής των media της εποχής προς την Ομοσπονδία. Τα media καυτηρίαζαν το γεγονός ότι η Εθνική διαφήμιζε μια αθλητική εταιρεία. Η εμπορική επιτυχία αυτής της φανέλας και η μόδα που είχε αρχίσει να δημιουργεί η Admiral με την πολυχρωμία στις εμφανίσεις των ομάδων με τις οποίες είχε ξεκινήσει να συνεργάζεται, την έκαναν μόδα. Λίγους μήνες αργότερα, η Admiral ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Manchester United και ακολούθησαν η Leicester, Norwich, West Ham, Sheffield United και Southampton. My favorite Admiral shirt. Well, Admiral was all over the place. It was obviously England's kit selection and they were all over. But my favorite, personal favorite, was obviously my debut was in an Admiral shirt and I've still got it till this day. So that's my favorite shirt. And always will be. But as I said, Admiral were synonymous everywhere. Και φτάσαμε στον τελικό κυπέλλου Αγγλίας του 1976. Η Manchester United θα αντιμετώπιζε τη Southampton. Δύο ομάδες που ντύνονταν από την Admiral και έφεραν το λογότυπό της στο στήθος τους, επρόκειται να συναντηθούν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός της Αγγλίας με την παρουσία της Βασίλισσας. Και το BBC δεν μπορούσε να δεχθεί βάσει πρωτοκόλλου ότι το εμπορικό έμβλημα θα εμφανιζόταν και στις δύο εμφανίσεις. Για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα νομιμότητας της διαφήμισης για το BBC, σχεδιαστές της Admiral είχαν την ιδέα να τοποθετήσουν το λογότυπο της εταιρείας στις φόρμες των ομάδων. Η μία ομάδα θα είχε το σήμα στην μπροστινή πλευρά και η άλλη στην πλάτη, ώστε αυτό να μην είναι σε πλήρη θέα και στις δύο ομάδες όταν θα έβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο των δίδυμων πύργων του Wembley. Αυτό το τηλεοπτικό παιχνίδι ήταν η αρχή για τα επώνυμα αθλητικά ρούχα όπως τα ξέρουμε σήμερα και σηματοδότησε το επόμενο κεφάλαιο για τις μπλούζες ποδοσφαίρου και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Η Admiral, με την ευρηματικότητά της, άνοιξε το δρόμο για τη σύγχρονη φανέλα όπως την ξέρουμε σήμερα. Η αθλητική αγορά είδε την ευκαιρία της τοποθέτησης λογοτύπων σε διαφορετικά σημεία των αθλητικών εμφανίσεων πέραν της φανέλας. Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, η Admiral έφτασε να δίνει περισσότερους από 100 συλλόγους παγκοσμίως. Οι πωλήσεις των ρέπλικα εμφανίσεων στα μικρά παιδιά απογειώθηκαν. Η Admiral είχε πιστέψει ότι οι οπαδοί και ειδικά τα παιδιά ήθελαν πάντα να φορούν τη φανέλα των ηρώων τους και οι σχεδιαστές της λάμβαναν πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την παράμετρο κατά τη σχεδίαση των εμφανίσεων. Και αυτό συνέβαινε σε μια εποχή που οι άλλες αθλητικές εταιρείες δεν ήταν αρκετά τολμηρές για να πάρουν ρίσκα στο σχεδιασμό των εμφανίσεων. Αυτή η τόλμη έφερε την ανταμοιβή για την Admiral, η οποία κυριάρχησε. Η φήμη της την έφτασε μέχρι την αγορά των ΗΠΑ της Αμερικής. Το 1978, ο Ralph Lauren σχεδίασε τη φανέλα της New York Cosmos, την παραγωγή της οποίας ανέλαβε η Admiral. Μια φανέλα που φόρεσαν ο Πελέ, ο Μπεκεμπάουερ και ο Κρόιφ.